Pod We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλαιοσπίρου Foundation ο εγκαυματία θα βρει ανθρώπου που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή. Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μήνυση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο την κυρία Αγγελική Παπά, η οποία είναι καινοτόμος παιδαγωγός, επιστημονική υπεύθυνη του I Love Dyslexia και πρόεδρος της μη κυβερνητική οργάνωσης 3D Λέξια Κόσμος. Καλώς όρισες Αγγελική. Χαπημένη μου, <laughs> καλώς σε βρήκα από κοντά. <laughs> Γέρομαι τόσο πολύ που είμαι κοντά σου και όπως έλεγα λίγο πριν ξεκινήσουμε, τι ωραίο το συνέστημα να έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου με τον οποίο νιώθεις ασφάλεια και αυτή την γαλήνη που μου μεταδίδεις μέσα στην καρδιά μου. Να πω όμορφα πράγματα για τα παιδιά. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ γλυκό αυτό που μου λε. Ε, ναι, θέλω σήμερα το θέμα μα θα είναι τα παιδιά και η δυσλεξία. Πώ ξεκίνησε, θέλω να μπει, η δική σου ανασχόληση με αυτό τον τομέα. Και θέλω να πούμε και το πολύ σημαντικό που ξέχασα να το αναφέρω, με συγχωρεί, ότι έχει προταθεί για το Νόμπελ Παιδεία το οποίο είναι παγκόσμιο βραβείο. Mm -hmm. Δύο φορέ, δηλαδή, κατατάσσεσαι στου 50 καλύτερου δασκάλου στον κόσμο. Να μα εξηγήσει και τι σημαίνει αυτό, και την εμπειρία σου μέσα από αυτό το ταξίδι. την, <laughs> την, την τιμή <laughs> Και την τιμητική αυτή να. θέση για την Ελλάδα, γιατί σε αυτού του πολύ μεγάλου παγκόσμιου οργανισμού κατεβαίνουμε με τη σημαία τη χώρα μα, και είναι πολύ. Πολύ όμορφο, είναι να ένα εθνικό αυτούς. το ζήτημα. Την Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, ακριβώ. Στην παιδεία τη χώρα μα σε αυτό το επίπεδο. Οπότε πώς ξεκίνησε, σας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Όπως όλα στη ζωή, όταν έχει ευλογηθεί να ακολουθήσει ένα ταξίδι αγάπης, συνήθως ξεκινάει με, με μια μεγάλη πρόκληση που έχει έρθει στη ζωή σου. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου σαν παιδάκι μέσα στο σχολείο, σαν ξένο σώμα. Δεν μπορούσα να αισθανθώ την αγάπη πουθενά και δεν αντιλαμβανόμουν την έννοια της παιδείας χωρίς αγάπη. Παρά μόνο έναν ανταγωνισμό, μια στήρα εκπαίδευση η οποία μου αποστράγγιζε τη φαντασία μου, τη δημιουργικότητά μου, το συνέστημα το ανθρώπινο και όλο αυτό με άφηνε παγερά διάφορη και με άγχωνε μέσα στο σχολείο όπου κυριολεκτικά μετρούσα τι μέρε για να τελειώσει αυτό το βασανιστήριο που λεγόταν για μένα σχολείο. Mm. Μέσα εκεί στο σχολείο έκανα πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη. Και συνειδητοποιούσα ότι. <laughs> γιατί βρε παιδάκι μου, δεν θυμάμαι πώ γράφεται μία λέξη, όσε φορέ και να τη γράψω, δεν τη θυμάμαι ποτέ. Και αργότερα, συνειδητοποίησα τη δικιά μου μαθησιακή διαφορετικότητα, τη δικιά μου μορφή δυσλεξίας, ότι όντω όλο αυτό προέρχεται γιατί εγώ έχω μία μορφή δυσλεξίας που όμως εκείνα τα χρόνια δεν είχα πάρει διάγνωση και δεν το γνώριζα, αλλά το έβλεπα φυσικά στα χαρτιά μου. Mm -hmm. Μια ζωή δάσκαλη μου γράφανε πολύ ωραία αγγελικούλα με αυτά που γράφεις, αλλά βρε αγάπη μου αυτά τα ορθογραφικά σου λάθη, βάλε και λίγο σημεία στίξη μια ζωή θυμάμαι αυτή την, την ιστορία. Και έλεγα, Αμάν, πια τόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό. Κοιτάξτε λίγο τι ιδέε μου. Κοιτάξτε λίγο. Να φανταστώ ότι οι δάσκαλοι τότε δεν ασχολήθηκαν περαιτέρω να ψάξουν γιατί. Ακόμα και σήμερα. Βλέπει ότι δυσκολεύονται οι δάσκαλοι, δεν έχουν τη γνώση να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα αυτή. Με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να μένουν αδιάγνωστα. Θα τα πούμε αυτά και παρακάτω στην συνομιλία μα. Αλλά να γυρίσω λίγο για πώ ξεκίνησα. Άρα λοιπόν, εγώ βιώνω στο σχολείο μέσα όλα αυτά τα συναισθήματα και Χάνω, νιώθω ότι χάνω πολλά χρόνια από τη ζωή μου. Γιατί υπέφερα. Και αποφασίζω να πάρω τη ζωή στα χέρια μου, να γίνω δασκάλα για να ξαναζήσω τα εκπαιδευτικά μου χρόνια, αλλά αυτή τη φορά με αγάπη. Αυτή τη φορά όπω ήθελα και ονειρευόμουν σαν παιδί να τα ζήσω. Μόνο που αυτή τη φορά θα ήμουν η δασκάλα και όχι η μαθήτρια. Και μπαίνω στα σχολεία να διδάξω και εκεί ήρθα σε επαφή με παιδιά ω καθηγήτρια αγγλικών. Αγαπούσα τα αγγλικά γιατί τα αγγλικά δεν είναι για μένα απλά ένα μάθημα. Είναι μια δεξιότητα ζωή σου. Ανοίγει, σε κάνει παγκόσμιο πολίτη, μιλά την παγκόσμια γλώσσα, ενώνεσαι με ανθρώπου από όλη τη γη. Αλήθινη. Είναι μεγάλη υπόθεση το να mm -hmm. μπορεί να επικοινωνεί στη διεθνή γλώσσα. Και ξεκίνησα λοιπόν να διδάσκω και εκεί συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με μαθησιακέ διαφορετικότητε και πολύ πιο έντονε μορφέ δυσλεξία από ό,τι μου. Αυτά τα παιδιά που είχα, με πολύ έντονη μορφή δυσλεξία, δεν μπορούσαν να μάθουν οι Ιωάννα ούτε την ΑΒ. Ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, έγινε τίποτα στα αγγλικά. Γιατί ποσοστό μιλάμε, α πούμε, στα 10 παιδιά. Τα πόσα... Το 10% έχει διάγνωση, αλλά στην πραγματικότητα είναι, φτάνει και το 20% τα παιδιά να έχουν κάποια μορφή δυσλεξία. Mm -hmm. Απλά είναι αδιάγνωστα. Άρα, σκέψου για πόσα εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια άνθρωποι μη αγγλόφωνοι αυτή τη στιγμή στη γη έχουν δυσλεξία. Καταρχά, να ρωτήσω, η αιτία το της δυσλεξίας. δυσλεξίας Ποια είναι, από πού ξεκινάει η, η δυσλεξία δεν είναι πρόβλημα και δεν έχει αιτία. Είναι απλά μια δια... ένας διαφορετικά οργανωμένος εγκέφαλος. Είναι σαν να λέμε, γιατί αυτά τα μάτια είναι λίγο πιο πρασινοπάτη. Ποια είναι η αιτία, δεν υπάρχει αιτία, έτσι Α, είναι η φύση. Καλά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει δυσλειτουργία. Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους στον κόσμο που τόλμησα να βγω ενάντια σε όλο το σύστημα το οποίο ονομάζεται δυσλεξία, δυσλειτουργία. Μελέτησα γνωσιακή νευροεπιστήμη, βρέθηκα στη Βοστόνη και παρακολούθησα την Μαριάν Γούλφ, τη σπουδαιότερη γνωσιακή Ευεπιστήμονα στον κόσμο σε δυσλεξία, η οποία αυτή με τι έρευνέ τη διαπίστωσε ότι η δυσλεξία είναι ένα απλά διαφορετικό, διαφορετικά οργανωμένο εγκέφαλο και δεν μπορούμε να μιλάμε για δυσλειτουργία, διότι δεν υπάρχει σε κανέναν εγκέφαλο, ούτε καν στον τυπικό δηλαδή εγκέφαλο, με φυσική από τη φύση η ικανότητα του να μαθαίνει ένα άνθρωπο να γράφει και να διαβάζει. Δηλαδή, είναι αφύσικη λειτουργία η γραφική ανάγνωση στον οποιοδήποτε εγκέφαλο. Και ο εγκέφαλο επιτελεί ένα θαύμα κάθε φορά που καταφέρνει εν τέλει να γράψει και να διαβάσει, είτε έχει δυσλεξία, είτε είναι τυπικό εγκέφαλο, γιατί είναι έξω από τη φύση αυτέ οι δύο ικανότητε. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για δυσλειτουργία, αφού είναι έξω από τη φύση. Παρ' όλα αυτά, λόγω τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, επιτυγχάνεται αυτό. Σιγά-σιγά. σω σιγά. μα μπερδεύει και η ίδια λέξη, γιατί λέγεται δυσλεξία. Οπότε σου λέει εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Σπουδαίο αυτό που λε, λάθο λέξη. Mm. Και η λάθος λέξη προήλθε γιατί τότε όταν προσπαθούσαν οι επιστήμονες να βρουν έναν όρο για αυτή την διαφορετικότητα δεν είχαν στα χέρια τους τις έρευνες αυτές οπότε δεν καταλαβαίναν την δυσλεξία και είπαν δυσλεξία. Το 3D λέξια που είναι το όνομα της μεθόδου μου και το όνομα της αστικής μικροδοσκοπική μου 3D λέξια κόσμος προήλθε αρχικά από μια δικιά μου προσπάθεια να καταρρύψω τη λέξη τη δυσλεξία. Αλλά εν τέλει το 3D λέξια αντιλήφθηκα ότι έχει μέσα μια πιθαγόρια κωδικοποιημένη δύναμη, α, μαγεία, αρμονία του πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την παιδεία του μέλλοντος. Αργότερα αντιλήφθηκα τη δύναμη αυτή, στις, αυτού του κώδικα. Το 3D λέξια τι ακριβώς κάνει, τι προσφέρει. Στην πορεία λοιπόν, μέσα στα σχολεία, πριν φτάσω στο 3D λέξια, να σου πω μόνο αυτή τη λεπτομέρεια, ότι εκεί ήρθα σε επαφή με παιδιά με δυσλεξία και ο πρώτος μαθητής με δυσλεξία που ήρθε στη ζωή μου με έντονη μορφή δυσλεξίας έφυγε από τη ζωή αυτόχειρα. Αυτό ήταν για μένα. Μισό λεπτά, και αυτά τα δύο τώρα πώ συνδέονται, γιατί δεν, στο, στο, δικό μου το κεφάλι δεν συνδέονται. Τι, εννοείς ότι αυτοκτόνησε για ποιο λόγο. Το παιδί δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο bullying για πάρα πολλά χρόνια μέσα στο σχολείο, λόγω τη διαφορετικότητά του. Ήταν ένα παιδί υπερβολικά χαρισματικό, ζωγράφιζε μαγικά, πήγαινε σε μια Γνωστή σχολή καλών τεχνών και ήταν από πολύ μωρό μέσα στην ζωγραφική και στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Και ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ διαφορετικό στον τρόπο που γενικά έβλεπε τον κόσμο, που εκφραζόταν και βεβαίω στη μάθηση. Πέρα από το ότι μπορεί να ήταν ανορθόγραφο, τι άλλα χαρακτηριστικά. Όταν είχε. επί χρόνια νιώθει αυτή τη διαφορετικότητα, γιατί τη λέξη δεν είναι διαφορετικότητα μόνο στον τρόπο μάθηση, είναι διαφορετικότητα στον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, που βιώνει τη ζωή. Οι υπόλοιποι γύρω σου το ε, στον κόσμο σου. Είσαι λίγο περίεργο, είσαι λίγο κάπω. Μπορεί να μου πει μερικά παραδείγματα για να το καταλάβουμε αυτό. Ένα άνθρωπο, λοιπόν, που έχει το χαρισματικό εγκέφαλο τη δυσλεξία, η διαφορετικότητά του δεν έγκυται μόνο στον τρόπο που μαθαίνει και που δυσκολεύεται με το στήριο εκπαιδευτικό σύστημα να αποδώσει ο τρόπος που βιώνει τη ζωή είναι διαφορετικός από το χώρο και το χρόνο. Πώς νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή που βυθίζομαι στο τώρα και ξεχνάω τι μέρα είναι, τι ώρα είναι, γιατί ερωτεύομαι τη στιγμή που ζω, γιατί ζω μέσα από την καρδιά, είναι τα παιδιά του εμείς. Και όχι του εγώ γιατί έχουν κυριαρχία δεξιού ημισφαιρίου που εκεί βρίσκεται η ανατροπτική σκέψη, το εμείς, το συνέστημα, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η τρισδιάστατη αντίληψη των πραγμάτων. Σε αντίθεση με το αριστερό ημισφαίριο που έχει κυριαρχία στο εγώ, στο φόβο και όχι στο ρίσκο που έχει το δεξί ημισφαίριο, στην δομή τη σκέψη, ενώ είναι πιο αφηρημένη η σκέψη στο δεξί ημισφαίριο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι αφού λειτουργούμε με κυριαρχία του δεξιού ημισφαίριου, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε τη ζωή με τελείω διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα πολλέ φορέ να γινόμαστε λίγο καρικατούρα, λίγο η τη υπόθεση. Γιατί ακριβώ είναι λιγότεροι άνθρωποι που έχουν κυριαρχία δεξιού ημισφαίριου γενικά Περισσότεροι του αριστερού, με αποτέλεσμα να, να φαινόμαστε πολύ διαφορετικοί. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά εμεί είμαστε λίγο πιο διαφορετικοί. Άρα, άνθρωποι που έχουν δυσλεξία δεν είναι ότι δεν μπορούν να μάθουν, απλά χρειάζονται διαφορετικό τρόπο εκπαίδευση. Ακριβώ. Χρειάζονται έναν τρόπο που καταρχήν ξεκινά από την καρδιά. Δηλαδή, βοηθά αυτού του ανθρώπου να ενώσει την, την παιδεία με κάτι σημαντικό. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο πρέπει να μάθω Αγγλικά, Όχι για να πάρω ένα πτυχίο ο Θεό να φυλάξει πια αυτό το πτυχίο, το lower και το proficiency, yeah. αλλά για να μπορέσω να γίνω παγκόσμιο πολίτη, να έχω παγκόσμια φωνή και να αλλάξω τον κόσμο. Άρα, μαζί με τα αγγλικά, δώσα και στο παιδί ένα project να δουλέψει μέσα από την παγκόσμια φωνή που θα χτίσει για να αλλάξει τον κόσμο. Και έτσι δώσαμε και στο love this λέξη το SOS for Love Project, ένα παγκόσμιο project στα αγγλικά. Ενώνονται τα παιδιά με παιδιά από όλη τη γη και βοηθάμε και κάνουμε καινοτόμε δράσει επάνω στου 17 στόχου βασιμότητα του UE και τα παιδιά αντιλαμβάνονται δεν μαθαίνουν Αγγλικά, απλά για τα πτυχία και για τον προσωπικό του εξέλιξη, αλλά κυριολεκτικά για να αλλάξουν τον κόσμο. Και φαντάζομαι ότι αλλάζει και όλη η αντιμετώπιση και όλη. το πώ το βλέπουν όλο αυτό, σαν να διαδικασία έτσι. Ακριβώ. σκέψου ότι για να μάθουν, για παράδειγμα, χρόνου γραμματική, παρά κείμενο, πριν συντελικοποιήσει, που όλα αυτά του φαίνεται πολύ βαρετό. Μιλάμε για την έννοια του χρόνου. Τι σημαίνει χρόνο. Στου ότι στο σύμπαν δεν υπάρχει η ψευδέστηση του παρελθόν, παρόντο και μέλλοντο, όπω η νευροφυσιολογία του εγκεφάλου μα μα κάνει αυτή την ψευδέστηση να αισθανόμαστε το χρόνο ότι έχει μια γραμμικότητα παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο σύμπαν, ο Κάρλο Λοβέλη, η θεωρητική φυσική, μιλούν μόνο για το τώρα. Στο σύμπαν δεν υπάρχει λοιπόν ο χρόνο με τον τρόπο που εμεί τον αντιλαμβανόμαστε, αλλά μόνο το τώρα. Και έτσι αντιλαμβάνονται τα παιδιά γιατί μπερδεύομαι στου χρόνου. Γιατί όλα είναι τώρα. Και το δεξί μισφαίριο, τον είναι συνδεδεμένο με το υπερσυμπαντικό, δηλαδή τη φύση, την κοσμική διάνοια, που εκεί οι νόμοι είναι τελείω διαφορετικοί, είναι κβαντικοί, δεν έχουν να κάνουν με του με την ευτόνια φυσική και του νευτόνιου νόμου που βιώνουμε ω τρισδιάστατα όντα στη γη. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα παιδιά, η νευροφυσιολογία του κεφάλου του, αν την παρακολουθήσει και την ακολουθήσει, σε οδηγούν στο να αντιληφθεί πώ λειτουργεί το σύμπαν, πώ λειτουργεί η φύση. Και έτσι εξελίχθηκα πλάι τους, έγινα και γίνομαι κάθε μέρα πιο σοφή, μπαίνω πιο βαθιά στη μελέτη μου στο τι σημαίνει φύση, γιατί μελετώντας τον εγκέφαλό τους προκειμένου να μπορέσω να τα κατανοήσω και να τους δώσω τα αγγλικά που δυσκολεύονται, κατέληξα να γίνω ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικός από αυτός που νόμιζα ότι είμαι. Ένας άνθρωπος φυσικός, ένας άνθρωπος κοντά στο σύμπαν, μέσα στο σύμπαν. Ας πούμε ότι φτάνουμε στο σημείο να αναγνωρίσουμε τα σημάδια και ε, έχουμε ε, τη διάγνωση της δυσλεξίας. Τι πρέπει να κάνει ο γονιός για να βοηθήσει το παιδί και τι πρέπει να κάνουν ε, και οι υπόλοιποι που είναι γύρω από το παιδί, δηλαδή τα άλλα παιδάκια. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να πάρει το παιδί, όπως πολύ σωστά είπες, μια έγκυρη διάγνωση. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τα παιδιά αργούν πάρα πολύ να πάρουν τι διαγνώσει. Με αποτέλεσμα, να έχουν περάσει το δημοτικό, που είναι η πιο σημαντική βαθμίδα για να μπορέσουν να βελτιώσουν οποιαδήποτε διαφορετικότητα μαθησιακή έχουν. Και να μην κουβαλάνε βαρύδια τα οποία θα, τα πάνε, θα χάσουν τρένα στη ζωή. Και φτάνουν τα παιδιά δύο, και τρία και τέσσερα χρόνια να περιμένουν στα κέντρα διαφοροδιάγνωση για να πάρουν τη διάγνωση. Άρα, έχουμε σοβαρό θέμα εκεί. Αλλά αν τελικά δε είσαι ο Θεός και πάρουν τη διάγνωση, τότε είναι πολύ σημαντικό να μάθουν οι γονεί και να αντιληφθούν τι πρα... και το παιδί φυσικά τι πραγματικά σημαίνει δυσλεξία. Όχι να πάρουν ένα χαρτί το οποίο είναι ένα στίγμα, έχει δυσλεξία και πάρει και το χαρτί που το λέει. Τι σημαίνει δυσλεξία. Η δυσλεξία δεν είναι απλά δυσκολεύομαι στη γραφή, στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στον τρόπο απομνημόνευση πραγμάτων. Η δυσλεξία είναι ένα διαφορετικά οργανωμένο εγκέφαλο που έχει ιδιαίτερα χαρίσματα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι οι σπουδαιότερε προσωπικότητε στον κόσμο, στην ιστορία τη ανθρωπότητα και του πολιτισμού, τη τεχνολογία, τη επιστήμη, τη τέχνη, είναι δυσλεξικοί. Από τον Albert Einstein μέχρι τον Steve Jobs, από τον Picasso και τον Νταλή, τον Αντι Warhol, μέχρι τον Richard Branson και τον πρωθυπουργό τη Αμερική, τον Kennedy. Όλοι δυσλεξικοί. Οι οποίοι αλλάζουν και αλλάξαν τον κόσμο. Άρα εσύ στο σχολείο που ήσουν ω δασκάλα, έτσι αγγλικό. Και έχει μέσα σε μία αίθουσα 20 παιδιά, από τα οποία τα 15 έχουν ας πούμε, τον φυσικό εγκέφαλο, τον τυπικό, τον τυπικό εγκέφαλο. εγκέφαλο, και τα υπόλοιπα 5 έχουν δυσλεξία. Πώ κάνει μάθημα, Όταν ήμουν στα σχολεία που απολύθηκα, γιατί έτσι ξεκίνησε το λέω λέξη, Απολύθηκα από όλα τα σχολεία που δούλευα, που εργαζόμουν. Με ποια αιτία με την αιτιολογία ότι κυρία Παπά δεν ακολουθείτε την περπατημένη, δεν κάνετε αυτά που σας έχουμε πει να κάνετε, κάνετε διαφορετικά πράγματα και για ποιο λόγο δεν παρακολουθείτε το δικό μας σύστημα και φτιάχνετε δικά σας συστήματα. Στους εξηγούσα λοιπόν ότι ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ένας και μοναδικός. Πρέπει να συμπεριλάβω όλα τα παιδιά και να τους δώσω ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και όχι μόνο κάποια παιδιά. Και ο τρόπος που μου προτείνεται να διδάξω δεν βοηθάει από τα 25, τα 5-6 παιδιά αυτά τα παιδιά δεν έχουν λιγότερα δικαιώματα απ' τα άλλα, άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε να δημιουργήσουμε νέα παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ολιστικές που θα βοηθήσουν όλα τα παιδιά και έτσι λοιπόν ο τρόπος που διδάσκω είναι ένας τρόπος που ενεργοποιεί όλον τον εγκέφαλο, αριστερό και ημισφαίριο, και ενώνω αυτή την, αυτό τον ενεργοποιημένο ολόκληρα, ολοκληρωτικά εγκέφαλο με την ευφυΐα της καρδιάς. Για παράδειγμα, δεν, δεν, διδάσκω μέσα από τα βιβλία παρά μέσα από το παιχνίδι. Ό,τι κάνω είναι βιωματικό. Μέσα από ιστορίες μιλάω σαν παραμύθι. Το μάθημά μου, αν το, αν το ακούσεις, είναι σαν να σου λέω ένα παραμύθι και παίζεις ταυτόχρονα. Και βεβαίω με συνεργασία. Τα παιδιά γίνονται ένα. Τα παιδιά χαλαρώνουν, νιώθουν ασφάλεια. Είναι τόσο σημαντικό μέσα στην τάξη να νιώθει ασφάλεια και όχι ότι δέχεσαι bullying Όπω δυστυχώ έρχονται τα παιδιά στο άλλο τη λέξη εκεί συνεχώ μου αναφέρουν. Και φαντάζομαι όλη αυτή, όλο αυτό ο τρόπο μάθηση δεν έγινε αποδεκτό, έτσι δεν έγινε μάλλον κατανοητό. Δεν έγινε κατανοητό. Έβαζα τα παιδιά έξω από την τάξη, ανεβαίναμε στα δέντρα και μαθαίναμε την παράγραφο μέσα από τα δέντρα. Δηλαδή, οι προτάσει τη παραγράφου Αναπτύσσονταν όπω αναπτύσσεται ένα δέντρο από τη ρίζα μέχρι τον καρπό του. Και μου λέγανε: Μα τι κάνετε κυρία Παπα, χρησιμοποιείτε το δέντρο για να διδάξετε τι, τι, γυμναστική κάνετε στα παιδιά. Έκανα θέατρο για παράδειγμα, μου λέγανε: Μα εδώ δεν, κάνουμε, δεν είμαστε ομάδα θέατρο, αγγλικά κάνετε. Δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι αυτά όλα τα μέσα είναι απαραίτητα μέσα, όχι όμω μόνο για παιδιά με δυσλεξία, για όλα τα παιδιά. Αυτό ο τρόπο εκμάθηση εφαρμόζεται στην Ελλάδα ή εφαρμόζεται και κάπου όλο στον κόσμο. Ε, σε ευχαριστώ που το ρωτάς αυτό. Έχω τη μεγάλη τιμή και ευλογία να έχω δώσει τη μέθοδό μου σε οκτώ χώρες με πρωτόκολλα συμφωνίας κυβερνήσεων, αλλά η πολύ μεγάλη μου συνεργασία, πολλά χρόνια και μόνιμη, είναι με την Αργεντινή, όπου εκεί, στο Σεν Μιγγέλντε του Κουμάν, ο μεγάλος αυτός οραματιστής υπουργό παιδείας που δεν πρόκειται για πολιτικό, πρόκειται για οραματιστή ο οποίος έρχεται μαζί μου στον ΟΗΕ και παλεύουμε μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Χουάν Πάμπλο Λιχμάχερ, ο οποίος ήταν καθηγητής ιστορίας στο και Ελλάδα τη Ελλάδα. Αγκάλεσε τη μέθοδό με κάλεσε στην Αργεντινή. Δίδαξα τη μέθοδό μου αρχικά σε καθηγητέ. Καθηγητέ την αγκάλεσαν και με πρωτόκολλο τη συμφωνία εκεί με την κυβέρνηση έδωσα τη μέθοδό και βοηθούνται πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά. Και πηγαίνω έρχομαι το 2018 στο Buenos Aires και στο Τουκουμάν, δουλεύοντα εκεί με την Αργεντινή και Έχω εκπαιδεύσει πάνω από 50.000 εκπαιδευτικού. Από εκεί και πέρα, μου άνοιξε την πόρτα τη Κύπρου ο Κώστα Σοκαδί, ο Υπουργό Παιδεία τη Κύπρου, ο οποίο πήρε το SOS for Love Project, το project όπου τα παιδιά μα με δυσλεξία ξεκίνησαν στον ΟΗΕ και συνεργαζόμαστε με πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά πολιτική στου 17 στόχου βιωσιμότητα και είχε πολύ μεγάλη ευαισθησία ο κύριο Καδί, επίση ένα μεγάλο οραματιστή, επίση όχι πολιτικό. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε στο γραφείο του είναι Αγγελική μου, εγώ δεν είμαι πολιτικό. Είμαι βιολόγο, καθηγητή βιολογία και ονειρεύομαι έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο ειρήνη. Μόνο με αυτού του Με αυτέ τι ελάχιστε εξαιρέσει σε εισαγωγικά πολιτικών μπόρεσα να δώσω τις μεθόδους μου και αυτή τη στιγμή βοηθούνται εκατομμύρια παιδιά ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί αυτό και με μεγάλη, α, α, με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω πότε θα δώσω δωρεάν τη μέθοδό μου στη χώρα για να βοηθούν τα παιδιά Όσο, όσο, γίνεται. Μισό λεπτό και ένα. ένα. Mm. Καταρχά, καταλαβαίνω ότι είναι μια μέθοδο η οποία έχει εφαρμοστεί, άρα έχουν, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. 12 χρόνια με έρευνε. Ένα πείραμα που έχει γίνει ξανά και ξανά. Άρα δεν δηλαδή... Ελλάδα. αμφισβητείτε. Όχι, ε, βέβαια. Ε, Δεν υπάρχει τρόπο να αμφισβητήσει mm. την αποτελεσματικότητα. Μετά από 12 χρόνια με 100% επιτυχία, εμεί το λέω τη λέξη στα πτυχία όλων των παιδιών και μια μέθοδο που έχει, καταρχήν έχει συμπεριληφθεί στον ΩΣΑ. Ο ΩΣΑ είναι OECD, είναι ο μεγαλύτερο οργανισμό στον κόσμο που μετράει την παγκόσμια παιδεία. Η μέθοδο μου παρουσιάζεται στον ΩΣΑ ω εργαλείο στο Teaching for the Future, στο report το επίσημο του 2018, στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη σελίδα, στην πρώτη γραμμή. Δεν θα μπορούσε να έχω μεγαλύτερη τιμή από αυτή. Άρα, Άρα λοιπόν, λοιπόν, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που σου έχουν πει, τι, καταρχάς τι προσπάθειες έχεις κάνει και ποιες είναι οι απαντήσεις που σου έχουν δώσει. Έχω α, κατά καιρού προσπαθήσει να έρθω σε επαφή με όλου του υπουργού και υφυπουργού παιδεία, θα έλεγα. Και μέχρι στιγμή δεν είχαμε καμία απολύτω ε, αντίδραση από καμία κυβέρνηση. Και αυτό, αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι τελικά η πραγματική αιτία των προβλημάτων στη ζωή μα δεν είναι ούτε η δυσλεξία. Ούτε η ανεπάρκεια των ανθρώπων και των επιστημόνων που οργανώνουμε τα κεφάλια μα και τι καρδιές μα για να βρούμε λύσει. Είναι η έλλειψη πολιτική βούληση για να γίνει αυτό ο κόσμο πιο δίκαιος και πιο ελεύθερο και πιο δημοκρατικό. Ε, φαντάζομαι ότι όλα αυτά που μου περιγράφει είναι και αυτά που οδήγησαν του αρμόδιου να σε προτείνουν για το βραβείο Νόμπελ τη Παιδεία. Κατέθεσα όλη την επιστημονικότητα του έργου μου και όλες τις έρευνες και όλη μου, αν θέλεις, τη βιβλιογραφία και είδαν στην πράξη τα αποτελέσματα αλλά και τον τρόπο που λειτουργώ με τα παιδιά επί χρόνια γιατί είναι 12 χρόνια το άλλο τη λέξη. άρα το πείραμα, πώς επαληθε... όταν επαληθεύεται ξανά και ξανά ένα πείραμα με σωστά και δυνατά αποτελέσματα όλο και ενδυναμώνεται το πείραμα αυτό άρα μετά από κάποια χρόνια δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία και έφτασα σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να συνεργάζομαι με θεωρητικού φυσικού και με επιστήμονε του διαστήματο, διότι οραματίζομαι να δημιουργήσω την πρώτη γενιά παιδιών κοσμοαστροναυτών επί τη γη, που θα έχουν το ήθο και τι ειδικέ δεξιότητε των κοσμοαστροναυτών, όπω η ομάδα και των κοσμοαστροναυτών τη Ρωσία, αλλά και οι αστροναύτε τη Ευρώπη και τη Αμερική, αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό σημείο των International Space Station στο διάστημα, όπου εν ειρήνη συνεργάζονται. Άρα πώς αυτή η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται παρόλο που είναι Ρώσοι, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι μαζί και στην γη δεν γίνεται. Πώς σκέφτονται, πώς λειτουργούν. Σκέψου να φτιάξουμε λοιπόν ομάδες παιδιών σαν τους κοσμοαστροναύτες επάνω στη γη όμως που θα είναι οι ηγέτες της ειρήνης του μέλλοντος. Θα μάθουν να σκέφτονται με το ήθος της ψυχής και του μυαλού που θα οδηγήσουν τον κόσμο σε, έναν ένα νέο ορίζοντα ειρήνης. Ακούω όση ώρα μιλάμε για κυβερνήσει άλλων χωρών, δεν ακούω πουθενά τη δική μα, είναι λίγο απογοητευτικό. Θα σου ευχηθώ κάποια στιγμή να βρεις την άκρη και θα ευχηθώ και στο Υπουργείο το δικό μας να κινητοποιηθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν και την αξία όλων αυτών των πραγμάτων γιατί τώρα μας είπες πάρα πολλά πράγματα αλλά αν αναλογιστούμε τη σημαντικότητα του καθενός είναι πραγματικά αξιοσημείωτα και θα έπρεπε κάποιος να έχει φροντίσει να ασχοληθεί και να τα στηρίξει και να τα προωθήσει και να τα αναγνωρίσει. Τα κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσλεξία και ειδικέ εκπαιδευτικές ανάγκε λόγω το ότι είναι περιθωριοποιημένα στο σχολείο, τα φέρνουν αντί να αλλάζουν τον κόσμο με το χαρισματικό τους μυαλό στη φυλακή. Το 50% των φυλακισμένων είναι δυσλεξικοί, λένε οι έρευνες. Μόνο αυτό αντιλαμβάνεσαι Πόσο απαραίτητη είναι η στήριξη αυτών των παιδιών. Και αυτό πιστεύει ότι είναι αποτέλεσμα τη λάθου παιδεία που λαμβάνουν. Ακριβώ. Και όχι μόνο αυτά τα παιδιά και οι τυπικοί μαθητέ, θα πω. Πρέπει να αλλάξει συνθέμελα το εκπαιδευτικό μα σύστημα και να έχουμε επιτέλου παιδεία. Όμω θα ήθελα να πω και κάτι ευχάριστο, γιατί οφείλουμε α, να τα βλέπουμε όλα. Βέβαια. Μπορεί το Υπουργείο Παιδεία ακόμα να μην έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα α, 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 αυτή στο να βοηθηθούν τα παιδιά και όμω πιστεύω ότι σιγά σιγά θα καλλιεργηθεί και εκεί αυτή η ανάγκη και θα το αντιληφθούν. Όμω, το Υπουργείο Ανάπτυξη και Καινοτομία αγκάλεσε τη μέθοδό μου μέσα από τη startup εταιρεία, την οποία ίδρυσα, την I Love This Lexia English Language Innovation, για την ψηφιοποίηση, την τεχνολογική ψηφιοποίηση τη μεθόδου μου και αυτή τη στιγμή χρηματοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο ανάπτυξη και μπήκαμε στο Elevate Greece και αισθάνομαι ότι μέσα από αυτό το μαγικό που συμβαίνει ναι, η Ελλάδα θα ανέβει, θα ανέβει Ή, η, μέσα Η Ελλάδα αργεί αλλά δεν λησμονει σιγά σιγά έρχεται Έτσι, και η αναγνώριση ακριβώς. με πολύ κόπο βέβαια και με πολύ δουλειά και λίγο τελευταίοι νιώθω αλλά πιστεύω και εγώ ότι θα έρθει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, μαζί ε, για να elevate Greece, ε, να ανυψώσουμε την Ελλάδα, να ανυψώσουμε τη δύναμη της αγάπης, να ανυψώσουμε τον κόσμο εκεί που του αξίζει. Στην ειρήνη, στη γαλήνη, στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στην υψηλή μορφή φωτός από την οποία είμαστε οι ψυχές μας φτιαγμένοι. Αυτό είμαστε. Είμαστε αγάπη, είμαστε φως Ιωάννα μου. Και πάμε να το ξαναθυμηθούμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι θα γίνει. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Για Εγώ σήμερα. μέσα από την ψυχή μου που ήμουν κοντά σου, δίπλα σου και αισθάνομαι ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση θα βγει κάτι όμορφο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπυρού Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.